Πάντως, Άκη, επειδή έχουμε ζήσει ως ρεπόρτερς και την αυτονομία του Κωσοφοπεδίου, το Κόσοβο δεν έκανε τίποτε χωρίς να ρωτήσει τη μαμά πατρίδα, δηλαδή τα Τύρανα, και κατά επέκταση τους Αμερικανούς. Εδώ πρέπει να είναι πολύ αρρωστημένος ο εγκέφαλος, εάν υπήρξε τέτοια εντολή από τους Ρώσους, τους φιλορώσους, να το καταρρύψουν, εκτός εάν μιλάμε για προβοκάτσια. Γιατί έχουμε δει στα Βαλκάνια πολλές τέτοιες. Πάντως μιλάμε όπως και να έχει για 295 ανθρώπινες ζωές. Να πω και εγώ κάτι. Αμέσως έχουμε σε όλους. Ναι, Κυριακό. Θα πω το εξής. Πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά. 33.000 μέτρα ξέρουμε όλοι πετάνε τα πολιτικά αεροσκάφη. Δεν πετάνε πολεμικά. Το ξέρουν και οι πλέον αδαείς. Άρα αυτοί που έστειλαν τον πύραυλο Μπουκ, έτσι λέγεται ο πύραυλος, Άκη μου, δεν είναι απλός πύραυλος, είναι στρατιωτικός πύραυλος, εδάφους αέρος, όπως είπε πολύ εύστοχα η καλή συνάδελφος Ιράνια Καρατζαφέρη, τον έστειλαν για συγκεκριμένο λόγο. Δεν μπορεί να είναι λάθος αυτό. Από την πλευρά, τη δική μου αν θέλεις, επειδή ο πόλεμος των αγωγών είναι η αρχή των δεινών για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι απλά οικονομικός πόλεμος, φοβούμαι ότι κάποιοι θέλουν να σύρουν τη Ρωσία, γιατί χθες είχαμε πριν 24 ώρες την ανακοίνωση των νέων μέτρων των ΗΠΑ θα επιβληθούν στη Ρωσία. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι θέλουν να σύρουν την παγκόσμια κοινότητα σε έναν πόλεμο με ανεξέλεκτες διαστάσεις. Αυτό το χτύπημα δεν είναι τυχαίο χτύπημα. Πρέπει να δούμε ποιο συμφέρει. Τι επικαλούνται τη διεθνή παρέμβαση. Άκουσε λιγάκι μου. Ένα λεπτό. Αν όντως μιλάμε για κατάρριψη. Δεν είναι ηλίθιοι οι Ρώσοι, αγαπητέ μου Άκη, να ρίξουν ένα πολιτικό αεροσκάφος και να εμπλακούν στην περιπέτεια γιατί είναι ρωσόφωνη περιοχή. Όλα τα διεθνή μέσα μιλάνε για κατάρριψη, Κυριακό. Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν η κατάρριψη που έγινε με πύραυλο Μπουκ, εγώ λέω και το τι πύραυλο είναι. Έγινε γιατί θέλουν παρέμβαση του διεθνού παράγοντα. Ποιοι το ζητούν, ποιοι ζητάνε συνεχώς. Οι Ουκρανοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ας αφήσουν λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα, γιατί πιστεύω ότι ζητάνε παρέμβαση των Αμερικανών και των Γερμανών στην περιοχή. Η Δύση συνολικά. Ό,τι έκανε πάντα. Ακριβώς. Για συγκεκριμένους λόγους. Δεν τους εξετάσουμε τώρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα μας οδηγήσει πολύ μακριά, Άκη μου. Και το έλεγα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, θυμάσαι κατά το παρελθόν, ότι ο πόλεμος των αγωγών που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεχίζεται με πολύ άγρια, το τονίζω, και βάρβαρη συμπεριφορά από όλες τις πλευρές. Είτε πάντως είναι λάθος. Είτε είναι προβοκάτσια, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δραματική εξέλιξη που κανείς δεν ξέρει ποιες συνέπειες μπορεί να και έχει. Και μιλάνε για πύραυλο, γιατί δεν πρόλαβε το πλήρωμα να κάνει κικ. Δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει. Περίμενε λίγο να πω κάτι απλό. Ορίστε. Είναι η πρώτη φορά που ξένοι εκτός Ουκρανίας σφάζονται ή σκοτώνονται από μια πολεμική ενέργεια της μιας έτσι πλευράς. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε σφαγές εκατέρωθεν, δηλαδή σκοτωμούς Ουκρανούς ή Ρωσόφωνους. Τώρα ξένοι πολίτες. Ακούστε που σας λέω, ξένοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους σε μια πολεμική σύγκρουση σε μια περιοχή. Εδώ θα παρέμβει είτε ο ΙΕ είτε η διεθνής κοινότητα. Γιατί αναφερόμαστε σε ξένους πολίτες. Και ας μου διορθώσει και ο καθηγητής, αν κάνω λάθος. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα ορθό. Το είπα άλλωστε και στην αρχή της παρέμβασής μου ότι θα έχουμε διεθνοποίηση πλέον του προβλήματος της Ουκρανίας. Το οποίο ναι, μεν υπήρχαν σφαγές και θάνατοι είτε αμάχων είτε στρατιωτικών, αλλά είχε μείνει αυτό στα στενά όρια της Ουκρανίας. Αυτό τώρα, σημαίνει. Κατόπιν αυτού του δυστυχήματος, είναι προφανές ότι θα προκληθούν άλλου είδους παρενέργειες. Σημαίνει ότι οι Αμερικανοί που μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί σε αυστηρά τελεσίγραφα. Μπορεί να αναλάβουν άλλου είδους δράση. Δεν μιλάω για στρατιωτική. Μπορεί να κλιμακώσουν την πίεση. Τι σημαίνει? Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθούν όλες οι πλευρές και κανείς νομίζω δεν θα σπεύσει, θα ήταν σόφρον καμία πλευρά να μην σπεύσει να υιοθετήσει τις πληροφορίες που θα βγουν πρώτες στο φως της δημοσιότητας. Διότι προκειμένου να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα όμως, ο αμερικανικός παράγοντας όπως και ο ευρύτερα δυτικός παράγοντας, προφανώς αν επιβεβαιωθεί ότι αυτό έχει προκληθεί από την φιλορωσική πλευρά, θα πιέσει έτσι περαιτέρω και την ίδια τη Ρωσία. Αν δεν επιβεβαιωθεί ότι αυτός ο οπλισμός τον οποίο έφεραν οι φιλορώσοι είχε μεταφερθεί από την Ρωσία και δεν ήταν κάτι το οποίο κατήχαν, γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να κατέχει αντιαρματικά. Δεν τα βάζουμε στα σπίτια μας, αυτό είναι σαφές νομίζω. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπω έναν επόμενο γύρο κυρώσεων που θα είναι πολύ σκληρότερος ακόμα και των χθεσινών που ελήφθησαν σε βάρος της Ρωσίας. Σας αλλά ευχαριστώ. Κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί ό,τι κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, είναι πραγματικά στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, Χρήστο. Απλώς επειδή αυτή τη στιγμή ηχούν και οι σιρήνες στο Τελαβίβ ταυτόχρονα και εκεί φαίνεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έσπασε και δεν ισχύει. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι.
Πάντως, εικάζω, Χρήστο, ότι θα το πάρουν οι Αμερικανοί αυτό το χτύπημα και θα το κάνουν το stealth του Σεράγεβου. Θα το κάνουν σημαία για να πατήσουν πόδι στην περιοχή. Και όχι μόνο με διπλωματικά μέσα. Υποκινούμενοι. Γιατί το θέμα το ξέρω αρκετά καλά. Δεν είναι πολύ εύκολο, Βασίλη, να κάνουν αυτό που λες. Υπό ποια έννοια. Η Ρωσία είναι εξαγωγός χώρα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη έχει θέμα εξαρτήσεως ενεργειακού. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και θα κρυώσουμε. Το λέγει ο Κώστας. Θυμάστε, είχαν πει εδώ οι Ρώσοι. Θα κρυώσουμε. Να κάνουμε το εξής για να προχωρήσουμε. Ναι, κύριε Βεδόπουλε. Να πω το εξής. Όσο κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ ακροβατούν λεκτικά στα εθνικά θέματα και στην δημοκρατία, θα εκθέτουν τον πρόεδρό του, τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα σοβαρά στελέχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτή η λεκτική αναφορά μεταξύ ισορροπημένης ιδεολειψίας αλλά και ιδεολογίας και το μπέρδεμα αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει κυβερνησιμότητα εντός εισαγωγικών, πρέπει τα στοιχεία αυτά, στυλ Διαμαντόπουλο, ας πούμε, σου λέω ένα τυχαίο όνομα, να τα περιθωριοποιήσει για να μπορέσει να αποκτήσει την κυβερνησιμότητα. Πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί σοβαρό για μένα είναι ο Μαζιώτης. Εντάξει, πάντως όμως από την άλλη πλευρά, επειδή άκουσα και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Βασίλη Πολίτη, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι τυχαία η σύλληψη του Μαζιώτη. Θα το πω και αυτό. Δηλαδή, επιδείχθηκε επαγγελματισμός και άλλο πράγμα ήταν προσχεδιασμένη και στημένη επιχείρηση. Θα το πω. Γιατί... είναι άλλο πράγμα το ένα από το άλλο. Θες το δελτίο ειδήσεων, γι' αυτό είπαμε. Έτσι. Και στο δελτίο ειδήσεων στο δικό σου εδώ. Γιατί είπαμε... αν ήταν προσχεδιασμένη. Πώς τον άφησαν να φτάσει σύγκρουση... μέσα σε 2.000 νοματέους. Αυτό σου λέω. Θυμάσαι που σου είπα χθες υπάρχει σύγκρουση αντιδημοκρατικής και ομάδας Δίας. Ποια ήταν η σύγκρουση. Αν όντως ήταν σχεδιασμένο, θα το συνελάμβανε η αντιδημοκρατική. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα υπήρχε ειδικό σχέδιο. Δεν υπήρχε σχέδιο. Τυχαία φαίνεται να είναι ιστορία. Να πάμε όμως. Είναι άλλο πράγμα. Να ολοκληρώσω λίγο. Άστο να πει τη φράση του. Είναι άλλο πράγμα να κυκλοφορεί ο Μαζιώτης για ψώνια στο Μοναστηράκι. Και άλλο πράγμα να κυκλοφορεί με ένα πιστόλι στη ζώνη. Αν λοιπόν την έχει προσχεδιάσει, δεν τον αφήνει να φτάσει. Όχι, με το πιστόλι σε 2.000 δωματέους. Να παρακολουθεί λοιπόν τον ύποπτο όταν κάνει shopping. Έτσι είναι δουλειά. Λοιπόν, άκουσε, λοιπόν. Το να ξαφνικά να βλέπει ότι. Τι πήγε να κάνει ο Μαζιώτης. Ότι ο κύριο Μαζιώτης κάτι πήγε να κάνει. Με το πιστόλι στο. Είναι άλλο πράγμα, γι' αυτό σου λέω. Στην τσέπη. Τον παρακολουθεί. Τα ποτέ του πήγε να πάρει. Τον παρακολουθεί. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι αυτός λοιπόν, ότι έχει πιστόλι μαζί του, τότε αντιδράσει διαφορετικά. Ωραία, ακόμη μια φορά θα πω το εξής για να ξεμπερδεύουμε. Και έδωσε λοιπόν λαβή ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία να παίξει μπάλα. Και έπαιξε μπάλα και εκτέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως στην ουσία. Ποιος είναι ο Μαζιώτης. Να σου πω ότι ήδη άνοιξε σελίδα Facebook, έτσι. Πριν πει ποιο είναι ο Μαζιώτης. Σου ζητάω συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν για να κλείσω το. Πάμε ξανά στο Μαζιώτη. Το πρώτο εγώ να πω ότι ο Μαζιώτης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένα υφιέστατο άνθρωπο. Δεν είχε κινητό τηλέφωνο, γιατί λέει ο Χρήστος τον παρακολουθούσαν. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και είναι αυτό που είπε ότι ήταν κεφαλογραφιέρα 17 Νοέμβρη. Δηλαδή δεν είναι ένα συγκροτημένο άνθρωπο ο οποίο έχει τη δική του άποψη. Βέβαια να πω και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Χίτα ότι τα γνωστά RPG, τα τελεματικά, δεν μπορεί να τα βρει στην αγορά. Βρήκε ένα πιστόλι, λέει, το οποίο είναι, και θα σου το πω ευθέως, αξιωματική της Ελλάς, δεν διαψεύδεται αυτό, πριν λίγο καιρό ήταν στο Τέτοβο. Γιατί έψαχναν αυτά ακριβώς τα όπλα που τα βρήκαν οι κύριοι αυτοί του Μαζιώτη και των υπολείπων. Τα RPG λοιπόν, τα τελεματικά, τα βρήκαν από εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε και εισαγωγή πυρομαχικών σε τρομοκρατικές οργανώσεις, θέλετε. Αφού όπως... μιλάμε για ένα πλυπάλι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα όπλα και τα πυρομαχικά, το λένε οι ίδιοι αξιωματικοί της Ελλάς, ήρθαν από εκεί. Υπάρχει όμως μια παρερμηνία. Ο Μαζιώτης πάντως για τρομοκρατία κατηγορείται. Ναι. Άρα όπλα θα είχε, δεν θα είχε σε ράνο. Σας λέω ότι γιατί είπαν ότι είναι από, τα βρήκαμε από εδώ, δεν τα βρήκαμε πουθενά. Ο Μαζιώτης όμως όταν μιλάει η κεφαλογραβιέρα, τι εννοεί, τι υπονοεί. Πράκτορες. Ότι οι υπόλοιποι είναι πράκτορες. Όχι, φυσικά. Εννοούσε ότι η κοινωνία γεννά τέτοιες αδικίες και τέτοια φτώχεια και τέτοια τιμωρησία που το κεφάλαιο τρομοκρατίας δεν κλείνει. Και όπως δείχνουν οι πράξεις, δεν κλείνει. Είναι 17 Νοέμβρη όταν η κεφαλογράφηκε. Αλλά ξέρω τι σου λέω. Αλλά πάμε παρακάτω και εδώ κλείνω. Για να το κλείσω το θέμα με τον Μαζιώτη. Ήδη ο Αμερικανός πρόξενος κατευθείαν έκανε τη δήλωση. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Αυτό είναι σημαντικό. Το πρόβλημα είναι ότι αρχίζουν και διαρρέουν το μαξί μου, Άκη μου. Ότι λέει υπήρχε και ομάδα διαφυγής του Μαζιώτη και ότι τον περιμένανε και δεν λειτουργήσε η ομάδα διαφυγής και αυτό έγινε ότι τον παρακολουθούσαν. Για να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Δηλαδή το μαξί μου διαρρέει ότι υπήρχε όντως παρακολούθηση και υπήρχε και ομάδα διαφυγής του Μαζιώτη. Συνέλαβαν μόνο τον Μαζιώτη, αλλά άφησαν την ομάδα διαφυγής. Πάλι εκτίθεται ορισμένη. Να είναι προσεκτική στο τι λέω. Αυτά ως εισαγωγή.